ακριβώς, ναι. Φίλες και φίλοι του Βόλιος Λάικ, καλησπέρα σας από το Βασδέκιο Στάδιο, το αθλητικό κέντρο εδώ στην Αιωνία, όπου σε μάτς για την εξαναβολή, τρίτη αγωνιστική, το μοναδικό παιχνίδι που δεν διεξήχθη αυτή την αγωνιστική, ο Ηρακλής Βόλου υποδέχεται την ομάδα της Κιάθου. Όπως βλέπετε και στις οθόνες σας, οι δύο ομάδες κάνουν τους καθιερωμένους χαιρετισμούς στο χώρο του κέντρου με το διαιτητικό τρίο, τους κυρίους Νικόπουλο, Κυριαζή και Σακά. Και σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι, το μοναδικό που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Θυμίζω, επαναλαμβάνω, ξαναβολής για την τρίτη αγωνιστική ο Ηρακλής, που έχει 4 βαθμούς έπειτα από με την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Η ΔΕ Σκιάθος έχει στους 7 βαθμούς. Σκιάθος που έχει αλλάξει πρόσφατα και προπονητή, έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Καλιακούδας, αντικατέστησε τον Νίκο Τσιαντάκη ουσιαστικά. Και ο Τσιαντάκης που σήμερα βεβαίως βρίσκεται στον απέναντι πάγκο για λογαριασμό της ομάδος του Ηρακλή. Πάμε όμως να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Πρωτού ο κύριος Νικόπουλος δώσει το αναρκτήριο σφύριγμα. Για τον γηπεδούχο Ηρακλή, Κεφαλάς, Μακρύ, Δαμάσκος, Ροκάς, Στρούγκης, Γκάγκας, Ασλάνογλου, Τανός, Νούσιας, Πετρόπουλος και Μπάμπα, η πρώτη 11, ενώ στον πάγκο βρίσκονται Μπατσικώστας, Πυρόπουλος, Κατσαμπέκης, Λιόλιος και Μπέσας. Απ' την άλλη, η φιλοξενούμενη Σκιάθος έχει παραταχθεί με τον Παπάρα, τους Χρυσάνθη, Νικολαίδη, Έριον Πρίφτη, Τουρναβίτη, Μπρέγκου, Τάσο, Πρίφτη, Χισάη, Ζαρίφη και Μαλάκο. Στον πάγκο βρίσκονται επίσης οι Σαρίς, Σακά, Γραβάνης, Νασιάκος, Τζελάι, Φερετζέλης και Φιλιππούλης. Αυτή είναι η 18, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι. Είχαμε την σέντρα στο μάτς με την ομάδα του Ηρακλή. Ναι, είναι αυτή που έχει την μπάλα, το νούμερο 11, τον Μπάμπα, να θέλει να βρει τον πολύπειρο, τον Σπύρο Νούσια, αγωνιστή στην κορυφή της επίθεσης, έμπειρο στράικερ της ομάδας του Ηρακλή. Και έχουμε το πρώτο πλάγιο στο παιχνίδι, τα δεξιά με εκτελεστή τον Μακρύ, τον Κύπριο, δεξιός ο πιστοφύλακας ομάδος του Νίκου Τσιαντάκη. Νέο πλάγιο παραχωρούν οι φιλοξενούμενοι σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Τον Νούσια τώρα να δίνει ένα γύρισμα από τον Πετρόπουλο, η μπάλα στην περιοχή, ένα σουτ, η μπάλα θα κοντράρει στο σουτ του Γκάγκα. Νέο γέμισμα προς τα δεξιά, απομακρύνουν με τον Μαλάκο τώρα η της Κιάθου. Πολύ ωραία, ο Χισάη θέλησε να ξαναβρει τον Μαλάκο. Κέρδισαν όμως οι παίκτες του Ηρακλή και τώρα από τα δεξιά με τον Μπάμπα θέλουν να επιτεθούν. Ενώ παραχωρούν νέο πλάγιο η της Σκιάθου. Ένα παιχνίδι που διεξάγεται σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, όπως νομίζω το βλέπετε και στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, μέσα από το www.volosslive.gr, ειδικά στην αιστεία που υπερασπίζεται ο Κεφαλάς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, εξ αριστερών μου. Εκεί στην περιοχή επικρατεί πραγματικά ένα χάος με πάρα πολύ λάσπη και σαφώς έναν αγωνιστικό χώρο που δεν βοηθά σε καμία περίπτωση τις δύο ομάδες να παίξουν ποδόσφαιρο. Πλην ελαχίστων σημείων που δείχνουν σε καλή κατάσταση, τα υπόλοιπα είναι πραγματικά ακατάλληλα για να παίχτει ποδόσφαιρο. Και ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια βροχή δηλαδή σήμερα. Υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια εδώ στην Νέα Ιωνία. Τουλάχιστον έτσι δεν θα επιβαρυνθεί επιπλέον ο αγωνιστικός χώρος. Ενώ τώρα αναζητείται μπάλα, εγγυηθεί το παιχνίδι σε ένα offside που έχει κερδίσει η ομάδα της Κιάθου, στην υπόδειξη σε βάρος του Σπύρου Νούσια. Το offside θα το εκτελέσει ο Έριον Πρίφτη, κεντρικός αμυντικός και σήμερα για τους νησιώτες. Ένα γέμισμα, απομάκρυνση από τον Πετρόπουλο, νέα απομάκρυνση, μακριά η μπάλα από τον Πρίφτη και έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά πλέον είναι κολλημένο και στη δεξιά πλευρά των γηπεδούχων και αριστερή της φιλοξενούμενης ομάδος, με τον Μπάμπα τώρα μπροστά από τον Νικολαίδη να χάνει την μπάλα. Νικολαίδης ωραία του πήρε, δίνει στο Ζαρίφη. Αυτός ντριπλάρει τον Γκάγκα. Στον Πρίφτη μπάλα. Κέρδισε ο Πετρόπουλος, αλλά σύμφωνα με τον ρέφερ έχει γίνει φάουλ.
εκτελέστηκε γρήγορα με βαθιά μπαλιά εκεί που δεν είναι κανείς παρά μόνο ο κεφαλάς. Η εκτέλεση ήταν από τον Έριον Πρίφτη. Κεφαλάς τώρα δίνει με τα χέρια στον Μακρύ. Ο Μπάμπα δεν καταφέρνει, όχι, η μπάλα δεν έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά για τον Ασλάνογλου. Έφτασε εύκολα στον Παπάρα, αυτός δίνει στον Πρίφτη, θα απομακρύνει κακήν κακός εκεί στα δεξιά. Δεν μπόρεσε να κινηθεί ο Χρυσάνθης, έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Στην πρώτη φορά που η μπάλα πηγαίνει από την αριστερή πλευρά, πρώτη φορά που μεταφέρεται για το παιχνίδι. Εκτελέστηκε για τον Νούσια. Ο Νούσιας δεν μπόρεσε μπροστά από τον Τουρναβίτη να κάνει κάτι περισσότερο. Η μπάλα κατέληξε out και πάλι για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδος, με τον goalkeeper τον Παπάρα να ετοιμάζεται για ακόμη μια φορά να επαναφέρει. Ο Παπάρας τώρα θα γεμίσει. Μπάλες στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά, παίρνει μια κεφαλιά ο Νικολαίδης, μια δεύτερη ο Πρίφτη. Κέρδισε ο Πετρόπουλος, θέλει να περάσει για τον Ασλάνογλου, τον αρχηγό του Ηρακλή. Ήρθε εκεί ο Μπρέγκου να κερδίσει, να δώσει τον Παπάρα και αυτός να απομακρύνει, ξεμαρκάροντας για τον Πρίφτη. Ο Ζαρίφης θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Τάσο, αλλά η μπάλα δεν έφτασε ποτέ. Ο Τάσος που δεν έχει μπει ακόμη στο παιχνίδι, στην εξίσωση του παιχνιδιού της φιλοξενούμενης ομάδος. Νέα απομάκρυνση εκεί τώρα από τον Δαμάσκο. Ο Νούσιας θα χάσει. Τα δεξιά τώρα προσπαθούν οι νησιώτες. Ένα φάουλ εκεί που έγινε και άφησε προσωπικά το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Συνέχεια το υπέδειξε υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδος. Να φάλ πάνω από το χώρο του κέντρου και προς την περιοχή του κεφαλά. Το εκτελέσει ο Μαλάκος με το καλό αριστερό που διαθέτει. Μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ενώ έσκασε έφυγε μακριά από τα δοκάρια του κεφαλά που δεν ανησύχησε περαιτέρω σε αυτή τη φάση. Στο πρώτο πεντάλεπτο όλα αυτά της αναμέτρησης, και ενώ βεβαίως από πλευράς θεάματος δεν βλέπουμε κάτι μέχρι στιγμής, είναι αναγνωριστικό το παιχνίδι με αρκετά λάθη. Δεν βοηθάει βεβαίως και ο κακός αγωνιστικός χώρος. Ο Ηρακλής και πάλι στην επίθεση τώρα με τον Νούσια. Θέλει να περάσει κάθετα εκείνο ο Ασλάνογλου. Κερδίζει. Βάζει σώμα με τον Μπρέγκου. Ο Ασλάνογλου κατάφερε τελικά να κερδίσει ένα πλάγιο. Με το πείσμα του ο αρχηγός του Ηρακλή. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μακρύ. Δυνατάμε στην περιοχή, κεφαλιά απομάκρυνση. Πετρόπουλος ένα σούτ από πολύ μακριά, αλλά παίρνει ύψος. Δεν ευνηδιάζει βέβαια τον Παπάρα, ωστόσο ούτως ή άλλως έχει φύγει out. Περίεργη φάση, εδώ πήρε πολύ ύψος η μπάλα στο σούτ του Πετρόπουλου. Ο Παπάρας που έχει και κόντρα τον ήλιο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και βεβαίως και ένα πολύ δύσκολο τερέν μπροστά του. Βλέπετε και τι γίνεται στην περιοχή του goalkeeper της Κιάθου, που δεν υπάρχει χορτάρι παρά μόνο χώμα, και μάλιστα σε κάποια σημεία όπου υπάρχει χόρτο είναι και αρκετά πυκνό, ακούρευτο, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει περίεργα γκέλ στην μπάλα. Τώρα παραλίγο εδώ να κερδίσουν οι Σκιαθίτες, αλλά πήραν ένα πλάγιο εν τέλει. Πλάγιο θα εκτελεστεί από τον Νικολαίδη για τον Ζαρίφη. Κρατά αυτό την μπάλα ωραία. Αγύρισμα που γίνεται μέσα στην περιοχή από τον Χισάη. Απομάκρυναν και έχουμε κόρνερ, το πρώτο για την ομάδα του νησιού. Η εκτέλεση του κόρνου στο δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά από μάκρυς, αρχικά μπήκε και ο Τανός στη βάση. Ο Τάσος γυρίζει πίσω για τον Χρυσάνθη που έχασε και τώρα ο Νούσιας έχει πάρει την μπάλα στα πόδια, αλλά υπάρχει πάνω η σημαία από τον βοηθό. Υπόδειξε για τον
πολύ πληροφόρο της ομάδας του Ηρακλή. Η μπάλα χάθηκε τώρα για τους νησιώτες στο χώρο του κέντρου. Τον Πετρόπουλο θα περάσει κάθετα για τον Τανό. Καλύπτει και ο Τουρναβίτης, τον σπρώχνει ο Τανός. Του βάζει σώμα ο Τουρναβίτης και εν τέλει έχουμε out για την Σκιάθο ακόμη μια φορά. Υπάρχει και μια μικρή διαφωνία εδώ ανάμεσα στους παίκτες της Σκιάθου για τα προηγούμενα μαρκαρίσματα στην προηγούμενη φάση. Παπάρας δίχως να βιάζεται στο 1 το πλέον λεπτό, 0-0. Δεν υπάρχει σκορ, δεν υπάρχουν τέρματα εδώ στο Βασδέκιο Αθλητικό Κέντρο. Σε ένα πολύ βαρύ και κακό αγωνιστικό χώρο. Ο Ηρακλής και η Σκιάθος που αναμετρώνονται στο μοναδικό εξαναβολής παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ. Θυμίζω, ο Ηρακλής 4 βαθμούς έπειτα από 5 αγώνες, ενώ η Σκιάθος έχει 7 βαθμούς έχοντας μια σχετικά καλή παρουσία στους μέχρι στιγμής αγώνες της, με διακυμάνσεις βέβαια στην απόδοσή της. Η φάση εδώ για τον Ηρακλή πέρασε ανεκμετάλλευτη. Ο Παπάρας μπλόκαρε και με βολέ έδωσε συνέχεια. Εκεί που είναι μια κεφαλιά από τον Δαμάσκο. Μπάλα και πάλι στο χώρο του κέντρου. Τανός κάνει λάθος. Ζαρίφης αλλάζει παιχνίδι. Δεν μπορεί με το κεφάλι. Ο Χισάη μπάλα πέρα από την άλλη πλευρά και έχουμε out για τον Ηρακλή. Κεφαλάς ετοιμάζεται να επαναφέρει στο ελεύθερο την ομάδα του Ηρακλή. Γεμίζει και στο χώρο του κέντρου ο Νούσιας που χάνει την κεφαλιά. Λέει μπάλα πάει προς τα πίσω ο Τανός, τον σπρώχνει ο Τουρναβίτης. Παίζεται δείχνει ο Νικόπουλος στο το σπρώξιμο του μισοεπιθετικού της ομάδας του Ηρακλή. Μπάλα και πάλι στα σίγουρα χέρια του Παπάρα. Για ακόμη μια φορά δίνει με βολέ, συνέχεια βρίσκει τον Χισάη. Χισάη προσπείται στον Πετρόπουλο, κερδίζει αλλά χάνει την κόντρα από τον Μακρύ. Έρχεται ο Μπρέγκου να διορθώσει στο χώρο του κέντρου για τον Ζαρίφη. Μπρέγκου ένα σουτ, η μπάλα κάνει κάτι περίεργα γκέλα αλλά δεν ευνηδιάζει βεβαίως τον κεφαλά. Αδύναμο το σουτ, αλλά όπως είπαμε ο κακός αγωνιστικός χώρος ευνοεί για τέτοιες καταστάσεις. Θέλει προσοχή για τους δύο goalkeeper. Νικολαίδης ανέκοψε μια μπαλιά προς τον Μπάμπα. Ο Μπρέγκου κέρδισε στο χώρο του κέντρου και δίνει στον Ζαρίφη που τρόπον την έχει να λάβει έναν ρόλο οργανωτή στο παιχνίδι της φιλοξενούμενης ομάδος. Αλλάξει τώρα παιχνίδι για τον Τάσο στα δεξιά. Ταχύς ο νεαρός. Προσπίτη στον Τανό αλλά χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Με συνέπεια αυτή να περάσει την τελική γραμμή. Και τον Ηρακλή να έχει αυτό το ελεύθερο στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ενώ βεβαίως δεν υπάρχουν τέρματα, δεν υπάρχει σκορ στο Βασδέκιο, στο 0-0 οι δύο ομάδες. Ένα μάτς που βλέπετε ζωντανά και αποκλειστικά μέσα από το www.volioslive.gr. Κάθε Σαββατοκύριακο κοντά στο τοπικό ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν και σήμερα διαδικτυακό πόρταλ σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις ομάδες της Μαγνησίας, ακόμη βεβαίως και αν βρίσκεστε εκτός νομού. Ένα πλάγιο τώρα που κερδίζει Σκιάθος από τα δεξιά. Μπάλα χάθηκε όμως στη συνέχεια και νέο πλάγιο για τον Ηρακλή εκτελέστηκε για τον Νούσια. Ένα σπρόξιμο πάνω στον striker του Ηρακλή, φάουλ δίνει Νικόπουλος για τους Ηρακλήδες. Πλασαριστά εκτέλεση για τον Δαμάσκο. Θέλει να γεμίσει αλλά έκανε λάθος. Κέρδισε ο Ζαρίφης.
αλλάξει παιχνίδι για τον Χισάη. Εκεί όμως κεφαλάς με την κάλυψη του Μακρύ βγήκε και μπλόκαρε και έδωσε συνέχιση το παιχνίδι με τα χέρια για τον Ροκά. Ο Ροκάς θέλει να περάσει για τον Ασλάνογλου, παίρνει αυτό στην κόντρα, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ασλάνογλου, θέλει να γυρίσει για τον Νούσια, δεν τα κατάφερε. Ο Μπάμπα μπαίνει στη φάση και κερδίζει. Νικολαίδης παρέμβαση, πλάγιο. Πλάγιο εκτελέσει για τον Μακρύ, Γκάγκας. Χάνει την πρώτη κόντρα, βάζει μια προβολή. Πλάγιο αυτή τη φορά είναι για τον Ηρακλή από τα αριστερά. Νικολαίδης ήταν στην εκτέλεση. Νικολαίδης που φέτος πρέπει να έχει παίξει ήδη σε τρεις διαφορετικές θέσεις για την ομάδα του νησιού. Και αν δεν κάνω λάθος, στο μάτς κυπέλου με την Ακρόπολη είχε αγωνιστική και ως τερματοφύλακας. Η πραγματική έννοια του πολυθεσίτη Νικολαίδης που σήμερα παίζει αριστερός οπισθοφύλακας. Παρέμβαση εδώ από τον Ροκάκη, έχουμε πλάγιο. Εκτέλεσε και πάλι ο Νικολαίδης, ο Χισάη έχασε όμως την μπάλα καθώς έχουμε δώσει αλλαγή. Ο διαιτητής εκτέλεσε το πλάγιο. Εκτελέστηκε για τον Ηρακλή, απομάκρυναν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μακρύ, ο Τουρναβίτης όπως. Μπάλα στο Χισάη, θα γυρίσει αυτός εκεί που δεν είναι κανείς συμπαίκτης του. Βγαίνει ο κεφαλάς, μπλοκάρει την μπάλα χωρίς να έχει πρόβλημα. Και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με στόχο τον Νούσια. Νούσια ελίστα ανάμεσα από δύο, χάνει την μπάλα τελικώς. Για να κερδίσει όμως ο Μακρύ και να κάνει και αυτός λάθος με τη σειρά του. Κερδίζει ο Τανός, τον τραβάει εκεί ο Χρυσάνθης και έχουμε φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Εδώ ίσως μπορούσε να δείξει και την κάρτα ο διαιτητής Νικόπουλος. Υπήρχε σαφής παράβαση από τον δεξιόπιστο φύλακα της ομάδας του Σκιάθου. Φάλουν σε μακρινή απόσταση όπως διακρίνεται. Δεν ξέρω αν θα δοκιμάσουν κάποια απευθείας εκτέλεση οι γηπεδούχοι με τον Γκάγκα να είναι κοντά στην μπάλα και τον Πετρόπουλο που φεύγει. Ο Γκάγκας τελικά θα γεμίσει για τον Νούσια που υποδεικνύεται σε θέση offside. Πάνω σημαία από το βοηθό τον κύριο Δημήτρη Σακά. Με αργές κινήσεις παίκτες της Σκιάθου ετοιμάζονται για την εκτέλεση, ενώ η μπάλα αυτή όπως λέει εδώ πέρα ο Έριον Πρίφτη δεν είναι κατάλληλη για να συνεχίσει το παιχνίδι. Θα ξεφούσκωτη προφανώς. Τελικά μετά πολλά βρέθηκε μια μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Σαφώς και δεν βοηθάει καθόλου στο να αναπτυχθεί ρυθμός αυτό το τέμπο. Μπάλα στην περιοχή στο Μαλάκο που ελίσσεται, θα σουτάρει με το αριστερό μια κόντρα. Ο Ζαρίφης δεν μπόρεσε, ο Τανός κέρδισε, ξεμαρκάρει για τον Ασλάνογλου. Αλλάζει με τον Γκάγκα ωραία. Κράτα την μπάλα στην κατοχή του για αρχή και συνέχεια κέρδισε το πλάγιο. Την παρέμβαση του Νικολαίδη. Ενώ πηγαίνουμε προς το 20 λεπτό σιγά σιγά της αναμέτρησης, είμαστε το 18 λεπτό, σκορ δεν υπάρχει. Στο Βασδέκιο ανάμεσα στον Ηρακλή και στην Σκιάθο 0-0 οι δύο ομάδες. Ζαρίφης κεφαλιά προς τα πίσω, εκεί είναι ο Πετρόπουλος. Γκάγκας, Πετρόπουλος και πάλι Ασλάνογλου πίσω στο Μακρύ. Μακρύς υψώνει για τον Πετρόπουλο, απομάκρυνση από τον Ζαρίφη.
Μαλάκος διεκδίκησε την περιοχή. Ο Δαμάσκος με τη βοήθεια του Στρούγκη κέρδισε και ξεμαρκάρισε τον Τανό. Τανός προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα και έχουμε λάθος από τους σκιαθήτες. Πετρόπουλος θέλει να αλλάξει για τον Ασλάνογλου. Απομάκρυναν οι αμυντικοί των φιλοξενουμένων και τώρα ο Πρίφτη θέλει να βγει μπροστά. Ο Μπρέγκου και αριστερά τώρα ο Νικολαίδης. Με τη μία μπροστά η μπάλα θα κάνει ένα τσαφ μπροστά από το μακρύ. Φτάνει στον Χισάη, αλλά υπάρχει υπόδειξη για αντικανονική θέση του επιθετικού της Σκιάθου. Πεδείχθησε σε θέση offside ο Χισάη. Τελείωσε λοιπόν και αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής είναι ένας συναγωνισμός λαθών τις δύο ομάδες. Σας είπαμε και στην αρχή της αναμετάδοσης ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν θα βοηθήσει καθόλου στο να αναπτυχθεί σωστό παιχνίδι, σωστός τρόπος παιχνιδιού για τις δύο ομάδες. Και όντως αυτό συμβαίνει. Να το πάλι φάουλ, πολλά τα λάθη, πολλά τα φάουλ, δυνατά μαρκαρίσματα. Και βεβαίως λόγω αυτού του αγωνιστικού χώρου η μπάλα πηγαίνει αρκετά συχνά σε εναέριες διεκδικήσεις. Ο Μακρύ εδώ καθυστέρει, του βάζει ένα τάκλινο Χισάη. Τώρα θα απομακρύνει ο Μακρύ. Ο Ζαρίφης με το κεφάλι. Ο Μαλάκος με το κεφάλι και πάλι ο Χισάη. Μαλάκος στα τυφλά, εκεί που είναι πάλι μόνο ο Μακρύ. Θα απομακρύνει μπροστά από τον Χισάη. Δεν μπορεί ο Ζαρίφης. Ο Νούσιας μπαίνει στη φάση μπροστά από τον Μπρέγκου. Χάνει την μπάλα. Ζαρίφης. Ψώνει στα δεξιά εκεί που είναι ο Δαμάσκος μόνο. Απομάκρυνε, έκανε και αυτός όμως λάθος. Ο Χρυσάνθης δεν μπόρεσε και έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Εκτελέστηκε γρήγορα για τον Μπάμπα. Τανός. Τελείσεται. Μπάλα θα χαθεί στο χώρο του κέντρου με τον Ζαρίφη για τον Χισάη να κάνει λάθος. Ξανακερδίζουν όμως οι Τισκιάθου με τον Χισάη να γεμίζει και που δεν είναι κανείς παρά μόνο ο Κεφαλάς. Μπλόκαρε και τώρα εδώ συνέχισε το παιχνίδι για τα πόδια του Σπύρου Γκάγκα. Γκάγκα συψώνει για τον Νούσια. Απομάκρυνσε εδώ από τους νησιώτες. Χαμένη όμως μπαλιά και έδωσε ο Πετρόπουλος. Έδωσε τον Γκάγκα και αυτός τον Ασλάνογλου που ανατρέπεται από τον Νικολαίδη. Ο Ασλάνογλου που κέρδισε εδώ το φάουλ από τον Νικολαίδη και ακόμη μια ευκαιρία τώρα για τον Ηρακλή να απειλήσει από στατική φάση με τον Γκάγκα να πηγαίνει πάνω στην μπάλα και θα είναι αυτός λογικά που θα εκτελέσει με κάποια σέντρα προς την περιοχή του Παπάρα ακριβώς στο 21ο λεπτό. Ο Γκάγκας με το αριστερό. Καλοτραβηγμένος, δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά, η μπάλα παίρνει ύψος μέσα στην περιοχή και διεκδικούν ο Ροκάς, ο Τανός, ανατροπή παίχτη της Σκιάθου, αφήνει πλεονέκτημα σωστά ο Νικόπουλος. Πετρόπουλος ένα σούτ από μακριά, η μπάλα σκάει αλλά δεν ευνηδιάζει τον Παπάρα, ενώ ο Χρυσάνθης σηκώθηκε από το προηγούμενο χτύπημα που δέχτηκε. Και ο Παπάρας σιγά σιγά με βολέ δίνει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που ελέγχει ο Στρούγκης δίνει στον Γκάγκα. Αυτό θέλει να περάσει τον Ασλάνογλου. Βγαίνει ο Νικολαίδης από την άμυνά του. Ο Ασλάνογλου περνάει για τον Νούσια που δεν είναι σε θέση offside. Θα πλασάρει η μπάλα μόλις πάνω από τα δοκάρια του Παπάρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι στο 23ο λεπτό. Ανήκει βεβαίως στον Ηρακλή. Ο Νούσιας εδώ είδε ότι δεν προλάβαινε στο σπίτι τον αντίπαλο αμυντικό. Προτίμησε να δώσει ύψος στην μπάλα. Ο Παπάρας ήταν εκτός θέσης. Δεν μπορούσε να αντιδράσει, αλλά αυτοί δεν του έκανε το χατήρι. Με αποτέλεσμα να φύγει πάνω από τα δοκάρια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο μάτς
για λογαριασμό του Ηρακλή που δείχνει πιο ζωηρός από την ομάδα της Κιάθου. Υπάρχει έτσι μια σχετικά αν θέλετε πιο επιθετική δραστηριότητα, ενώ τώρα ένα γύρισμα από τον Μαλάκο πολύ επικίνδυνο. Μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά και ήμουν ο Τάσος. Τους χάνει την ισορροπία του και χάνει και την μπάλα. Συνέχεια κάνει και φάουλ. Σας είπα ότι ο Ηρακλής είναι πιο επιθετικό σε σχέση με τους νησιώτες που ψάχνουν με κάποιες μακρινές μεταβιβάσεις εκεί τον Χισάη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Τώρα η μπάλα γυρίζει πίσω και πάλι στον goalkeeper της Κιάθου, τον Παπάρα. Βεβαίως δεν έχει λόγο να βιάζεται και τώρα θα δοκιμάσει ακόμη ένα βολέ. Φέρνοντας την μπάλα πάνω από το χώρο του κέντρου και που είναι ο Χισάη, δεν μπορεί αυτός να πάρει την κεφαλιά. Ο Στρούγκης θα απομακρύνει με το κεφάλι σε δεύτερο χρόνο. Διεκδίκησε από τον Μπάμπα. Χάνει από τον Τάσο. Ξανακερδίζει όμως ο Μπάμπα, αλλά η μπάλα είναι πλάγιο για τη Σκιάθο. Πλάγιο θα εκτελεστεί από τον Χρυσάνθη, δεξιόπιστο φύλακα της ομάδος του νησιού. Εκτελέστηκε χαμηλά και πάλι Χρυσάνθης. Επιχειρεί τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι από μακρύ, ο μακρύ μπάλα στον στο Μαλάκο που σουτάρει μπάλα, θα κοντράρει ο κεφαλάς, εντυπωσιακή απόκρουση, ενώ συνέχεια έχουμε υπόδειξη για offside. Να λοιπόν η Σκιάθος ισοφαρίζει τις ευκαιρίες με το σουτ του Μαλάκου να βρίσκει, αλλά να μην ευνηδιάζει τον κεφαλά, ο οποίος απομάκρυνε, ενώ συνέχεια ο Χισάη υπεδείχθη σε θέση offside και τελείωσε η φάση εκεί για τους νησιώτες. Πάντως έδειξαν σφιγμό σε αυτή την περίπτωση. Τουρναβίτης με το κεφάλι απομακρύνει. Ο Μπάμπα μπαίνει στη φάση, κέρδισε ο Μπρέγκο. Απομάκρυνε ο Νικολαίδης, εκεί είναι ο Γκάγκας. Αλλάζει για το Δαμάσκο στα αριστερά. Αυτός δυσκολεύεται με το κοντρόλ. Πέρασε στον Πετρόπουλο, Τανός. Με τον Πρίφτη. Έχασε την μπάλα ο Τανός. Και συνέχεια κέρδισε φάουλ ο Χρυσάνθης. Το μαρκάρισμα του Μπάμπα που έχει αλλάξει πλευρά. Έχει έρθει στα... έχει πάει μάλλον στα αριστερά. Ενώ ξεκίνησε δεξιά στην αρχή. Ή αν θέλετε έχει πάει σε ένα ρόλο λίγο πιο επιτελικό. Έχει αλλάξει με τον Ασλάνογλου ουσιαστικά. Ο Ασλάνογλου κινείται στα δεξιά, στην κορυφή είναι ο Νούσια, στα αριστερά ο Τανός και πίσω από τον Νούσια είναι ο Μπάμπα. Ο Τανός εδώ κάνει φάουλ, έσπρωξε τον αντίπαλό του. Σωστή υπόδειξη από τον διαιτή. Στο 26ο προς 27ο λεπτό. Το φάουλ θα εκτελεστεί, αν και είναι πάρα πολύ μακριά, από τον Ζήση Μαλάκο. Διαθέτει εξαιρετικό αριστερό πόδι. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί μια κεφαλιά από μάκρυνση. Μια δεύτερη από τον Πετρόπουλο. Ακόμη πιο μακριά ο Ασλάνογλου. Εκεί που μπροστά από τον Νούσια κινείται Πρίφτυπο. Έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Εκτέλεσε το μακρύ χαμηλά για τον Ασλάνογλου. Μπάλα με τα πολλά φτάνει στον Νουσιά, δεν μπορεί να περάσει για τον Μπάμπα. Ωραίο το άνοιγμα του Ζαρίφη δεξιά για τον Τάσο. Τανός είναι μπροστά του, Τάσο κρατά την μπάλα και δίνει και πάλι στον Ζαρίφη. Κλεισμένος από δύο, κρατά εξαιρετικά ο νεαρός. Και δίνει στον Πρίφτη. Ο Τάσος και πάλι για τον Πρίφτη από τα δεξιά που ανεβαίνει. Κατά δύο και ο Πετρόπουλος θα γυρίσει και είναι ο Στρούγκης που αφού κοντρολάρισε απομάκρυνε συνέχεια. Είναι χτυπήσει τώρα ο Τουρναβίτης και ο Τανός πετά την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τουρναβίτης που δείχνει να πονάει στη μέση. Αυτό το σπρώξιμο που δέχτηκε
Τώρα θα σηκωθεί ο αρχηγός της Κιάθου και θα επιστρέψει στην θέση του εκεί στο κέντρο της άμυνας. Ενώ σιγά σιγά πηγαίνουμε προς συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού εδώ στο Βασδέκιο Αθλητικό Κέντρο, πάντα στο 0-0. Ηρακλής Βόλου και Σκιάθος, εξαναβολής παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΤ. Κεφαλάς επανέφερε, η μπάλα όμως επέστρεψε σε αυτόν, επίσης από μια απομάκρυνση των αμυντικών της Σκιάθου. Κεφαλάς και πάλι με βολέ θέλει να βρει τον Νούσια. Η κεφαλιά βγάζει κερδισμένο τον Γκάγκα από τα δεξιά. Θα περάσει τον Ασλάνογλου. Νικολαίδης τον μαρκάρει και το αποσπά την μπάλα. Τουρναβίτης διεκδικεί με τον Τανό. Κρατά ο Τουρναβίτης. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Ροκάς. Ο Μακρύ. Φάουλ. Κερδίζει ο δεξιός μπακ του Ηρακλή σε αυτή την, το μαρκάρισμα από τον Χισάη. Τώρα εκτελέστηκε το φάουλ προς την περιοχή της Κιάθου από μάκρυνο Τουρναβίτης. Δεν μπόρεσε ο Νικολαίδης. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Μακρύ κάνει λάθος. Κάθετα για τον Μαλάκο, βγαίνει ο κεφαλάς και απομακρύνει, λέει, έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο φόρτης ομάδος του νησιού. Καθυστέρηση τώρα στην εκτέλεση του offside, ενώ θα έχουμε αλλαγή αναγκαστική για τους νησιώτες. Αν κατάλαβα σωστά, ο Τάσος θα αποχωρήσει στο 31. Να δούμε ποιος πέρασε στη θέση τους. Είναι ο Σαρής με το νούμερο 12. Στο 31 λοιπόν έξω ο Τάσος στη θέση του ο Σαρής. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι νωρίς για τον Γιώργο Καλιακούδα για την ομάδα της Κιάθου. Υποθέτω ότι είναι αναγκαστική. Δεν είδα βέβαια τώρα ακριβώς αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Μαλάκο που δεν πρόλαβε να πλασάρει και στην έξοδο του κεφαλά. Γλίστρησαν αμφότεροι. Με συνέπεια μπάλα να φύγει out. Το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με την μπάλα να είναι στον αέρα, διεκδικήσιμη από τον Μπάμπα και τον Χρυσάνθη. Εκεί έχουμε ένα πέσιμο του Χρυσάνθη από το μαρκάρισμα του Μπάμπα. Πρόβλημα για τον πιστοφύλακα της ομάδας του νησιού, καθώς είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο όπως βλέπετε. Και τώρα θα έχουμε νέα διακοπή προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τελικά ο Χρυσάνθης θα σηκωθεί με τα πολλά και οι φιλοξενούμενοι θα εκτελέσουν αυτό το φάουλ εκεί κοντά στο ημικύκλιο του κέντρου με τον Έριον Πρίφτη. Δυνατή εκτέλεση προς την περιοχή του κεφαλά. Βγαίνει ο κεφαλά, με γροθιάς από μακρύνη. Εκεί έχουμε. Τι έχει δώσει τώρα ο Νικόπουλος? Επιθετικό φάουλ σε βάρος της Κιάθου. Η εκτέλεση ήταν από τον γκολκίπρο κεφαλά. Ο Σαρής στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει στα δεξιά για τον Ζαρέφη που δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Αυτή φεύγει πλάγιο εκεί μπροστά ακριβώς στον πάγκο της ομάδας του Ηρακλή.
Πλαγιοεκτελέστηκε όπως απομάκρυνση από τον Πρίφτη. Μπάλα εκτός γηπέδου. Πλάγιο για τον Ηρακλή. Πλάγιο εκτελέστηκε, κερδίθηκε ένα νέο λίγα μέτρα πιο μπροστά με τον Δαμάσκο να είναι στην εκτέλεση. Λογικά θα επιδιώξει μια εκτέλεση μέσα στην περιοχή και όντως αυτό κάνει δυνατά. Απομακρύνει ο Ρεόν Πρίφτη ένα σουτ. Καλό είναι από τον Ασλάνογλου. Αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Φεύγει εκτός εστίας, εκτός στόχου. Σουτ στην κίνηση από τον αρχηγό του Ηρακλή. Καλή σκέψη και καλή εκτέλεση αν θέλετε. Τώρα ο Παπάρας τρέχει για να στήσει την μπάλα στην γωνιά της μικρής του περιοχής. Στο τελευταίο δεκάλεπτο για το πρώτο μέρος. Στο 35 είμαστε. Πάντα στο 0-0. Ηρακλής και Σκιάθος. Διεκδίκηση της μπάλας από το μακρύ με τον Χισάη. Κάνε φάουλο ο παίκτης Σκιάθου. Ο Γκάγκας εκτελεί γεμίζοντας. Μπάλα περνά μέσα στην περιοχή, ένα σουτ. Παρέμβαση από τον Χρυσάνθη. Το σουτ έγινε από τον Μπάμπα. Και έχουμε κόρνερ για τον Ηρακλή από τα δεξιά. Με τον Σπύρο Γκάγκα να πηγαίνει για να εκτελέσει. Γκάγκας τώρα περιμένει να γίνει κάποια σωστή κίνηση από τους συμπαίκτες του για να εκτελέσει. Τώρα εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Ο Παπάρας βγαίνει με τη γροθιά. Απομάκρυνε και είναι ο Μπάμπα. Παρέμβαση και πλάγιο για τον Ηρακλή. Πλάγιο εκτελέστηκε από το Δαμάσκο μες στην περιοχή. Ο Πρίστη δεν μπορεί. Ο Ασλάνογλου ένα σουτ. Είναι καλό. Η μπάλα φεύγει out, αλλά προηγουμένως έχει σφυριχθεί. Επιθετικό φάουλ σε βάρος του Ηρακλή. Στα σπροξήματα που έγιναν μες στην περιοχή. Σε βάρος του Νούσια. Όπως και να έχει, η φάση τελείωσε για τους γηπεδούχους χωρίς να έρθει κάτι το ουσιαστικό. Τώρα υπάρχει φάουλ για τους φιλοξενούμενους πάλι πάνω από το χώρο του κέντρου και αποθέσει μέσα δεξιά όπως βλέπετε και βεβαίως με τον ίδιο εκτελεστή τον Ζήση Μαλάκο. Πολύ καλά στημένα που διαθέτει. Νικόπουλος Φίριξ, ο Μαλάκος εκτελεί στο δεύτερο δοκάριο, ο Κεφαλάς εκεί δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα και προσπαθεί με βολέ να βρει τον Νούσια. Κοντά του ο Μπρέγκου κρατά ο Νούσιας. Θέλει να περάσει για τον Ασλάνογλου. Βγαίνει ο Παπάρας όμως, μαζεύει την μπάλα και χαλά τα όποια σχέδια των παικτών του Ηρακλή. Σαρίς, ωραίο κατέβασμα. Περνάει για το Χισάιμι στην περιοχή. Θα πλασάρει αυτός και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ρεόν Χισάι σε αυτή την μπαλιά του Σαρί στο 37 της αναμέτρησης. Εξαιρετικό το πλασί από το Χισάι. Η μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι και συνέχεια στο βάθος της εστίας του Κεφαλά. Πολύ όμορφο τέρμα. Πολύ ωραίο τέρμα πραγματικά από τον Ρεόν Χισάι. Στο 37 λοιπόν η Σκιάθος παίρνει κεφάλι στο σκορ. Την προηγούμενη αγωνιστική θυμίζω η Σκιάθος έφυγε με διπλό
από την έδρα του πολύ δυνατού Διαγόρα και τώρα θέτει τις βάσεις για να πράξει κάτι ανάλογο και στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή. Έχουμε διαμαρτυρίες εδώ για το φάουλ πάνω στον Νικολαίδη, διαμαρτυρίες προς τον βοηθό της αναμέτρησης. Νικολαίδης που δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, τελικά θα σηκωθεί χωρίς να έχει κάτι το σοβαρό. Στο 37 λοιπόν, με το εξαιρετικό πανέμορφο πλασέ του Χισάη, η Σκιάθος έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ, προηγείται με 1-0 του Ηρακλή έπειτα από την παλιά του Σαρή. Τώρα μια κεφαλιά προς τα πίσω, απομάκρυναν οι γηπεδούχοι, ο Μπάμπα κερδίζει. Χαίρετε, χαίρετε. 200. Ηρακλής ξανακέρδισε την πάλι στο χώρο του κέντρου, αλλά έχασε ο Γκάγκας από τον Πρίφτη, τον τράβηξε και συνέχεια δέχεται την κίτρινη κάρτα του διαιτητή Νικόπουλου στο 31 λεπτό. Σωστή υπόδειξη από τον ρέφερι. Το φάλι θα εκτελεστεί και στο χώρο του κέντρου, όπως βλέπετε. Η εκτέλεση από τον Πρίφτη στο δεύτερο δοκάρι είναι πολύ κακή, δυνατή και πολύ μακριά από οποιοδήποτε συμπαίκτη του. Πολύ κακή εκτέλεση από τον Ρίον Πρίφτη. Και ο Κεφαλάς βεβαίως ετοιμάζεται να επαναφέρει. Κεφαλιά από τον Ζαρίφη. Ο Χισάη θα χάσει από τον Ροκά. Απομάκρυνση από τον Νικολαίδη. Στον χώρο του κέντρου διεκδικεί ο Σάρης με τον Πετρόπουλο. Μπαίνει στη φάση και ο Ζαρίφης. Μπαλαφθέν στο Μαλάκο που σουτάρει μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κεφαλά, που εδώ δεν θα μπορούσε να αντιδράσει αν η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα. Στο 41 η Σκιάδος χάνει μεγάλη ευκαιρία για να κάνει δύο τα τέρματά της με αυτό το αριστερό πλασέ του Ζήση Μαλάκου, που πραγματικά ένας παίκτης που όταν έχει την μπάλα στα πόδια είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση. Ο Νούσκας τώρα στην περιοχή. Μπαίνει μέσα, προσποιείται, δίνει στον Ασλάνογλου. Το σουτ που κάνει θα κοντράρει. Ο Μπάμπα προσπαθεί να μπει στη φάση, ανατρέπεται από το Χρυσάνθη. Παίζεται, δείχνει ο Νικόπουλος, ενώ διακόπτει τώρα το μάτς διότι είναι πεσμένο στο χώρο του κέντρου και ο Νικολαίδης. Ο αριστερός μπακ της Κιάθου. Διακοπή λοιπόν στο μάτς στο 42. Βλέπετε ότι ο Νικολαίδης είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι έχει διακοπεί, έχει μπει και ο γιατρός στο αγώνα μέσα. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό. Ο αριστερός οπισθοφύλακας της νησιώτικης ομάδος. Πάντως αργεί να σηκωθεί, όπως και να έχει. Τελικά όντως σηκώνεται, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Κάτι το σοβαρό τουλάχιστον. Θα συνεχίσει κανονικά στο παιχνίδι. Να απομένει ένα τρίλεπτο για τη συμπλήρωση των 45. Θυμίζω από το 37 με το πολύ όμορφο πλασέ του Χισάη η Σκιάθος προηγείται με 1-0 του Ηρακλή εδώ στο Βασδέκιο Αθλητικό Κέντρο. Νούσιας με τη μία για τον Ασλάνογλου στα δεξιά. Σπρώχνει λίγο τον Νικολαίδη, κρατά ο Νικολαίδης. Ο Ασλάνογλου δεν μπορεί να κερδίσει. Η μπάλα έφυγε out για τους νησιώτες. Και ο Παπάρας βεβαίως, δίχως να βιάζεται, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
εκεί όπου είναι ο Ζαρίφης που θα χάσει την κεφαλιά από τον Πετρόπουλο, κεφαλιά από τον Νούσια μπροστά από τον Τουρναβίτη. Η μπάλα θα χαθεί για τους καθήτες. Πετρόπουλος για τον Ασλάνογλου που κάνει ωραία προσπάθεια μπροστά από τον Νικολαίδη. Θέλει να μπει μες στην περιοχή, ανατρέπεται και δίνει φάουλ ο Νικόπουλος. Κίτρινη κάρτα στον Έριον Πρίφτη. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στον Πρίφτη στο 44. Δικαιολογημένη. Τώρα βεβαίως ο Γκάγκας θα έχει την ευκαιρία από πολύ καλή θέση να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παπάρα, είτε για κάποια απευθείας εκτέλεση είτε για κάποια καλή σέντρα. Βλέπετε εκεί στη γραμμή ακριβώς της περιοχής. Παπάρας τώρα έστεισε σωστά το τείχος του. Ο Γκάγκας έτοιμος. Το τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Εκτελεί ο Γκάγκας μες στην περιοχή. Ο Παπάρας απομακρύνει με γροθιές προτού πεταχτεί κάποιος στην πορεία της μπάλας, παραχωρούντας πλάγιο. Παραμένει αυτή η μίνι πολιορκία στα καρέ της Κιάθου. Δυνατή εκτέλεση από τον Γκάγκα. Κεφαλιά και έχουμε επιθετικό φάουλ. Κερδίζει από τον Πετρόπουλο. Πρέπει να είναι Πρίφτη. Για να δούμε. Παίκτης της νησιώτικης ομάδας είναι ο Νικολαίδης τελικά. Έχει εμπλακεί σε πάρα πολλές φάσεις στα τελευταία λεπτά. Τη δουλειά του πάντως την κάνει ο Νικολαίδης και εδώ έχει κερδίσει πολύτιμο χρόνο για την ομάδα του. Παπάρας τώρα εκτελεί και έχουμε την λήξη για το πρώτο μέρος, όπου δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με τη Σκιάθο να προηγείται χάρη στο τέρμα του Ερίων Χισάη στο 37ο λεπτό, ένα πανέμορφο πλασέ έπειτα από την μπαλιά του Σαρή. 1-0 σε ένα κακό παιχνίδι, πολύ μέτρο ποιοτικά, κάτω από έναν πολύ βαρύ αγωνιστικό χώρο. Αυτά για το πρώτο μέρος, επανερχόμαστε σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο 45 λεπτό.
Να γυρνάς, σε βλέπω καλά. Επιστρέψαμε στο Βασδέκιο Αθλητικό Κέντρο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ηρακλής Βόλους Κιάθος, μάτς για την μάτς εξαναβολής για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας της ΕΠΣΤ. Τώρα έχουμε την έναρξη για το δεύτερο ημίχρονο, το σφύριγμα από τον διαιτητή Νικόπουλο. Θυμίζω τον γκολ του Χισάη για τους φιλοξενούμενους από το 37ο λεπτό. Είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Έχει βάλει σε θέση πρωτοπόρου και οδηγού την ομάδα της Σκιάθου. Ο Ηρακλής ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο με μια αλλαγή. Να δούμε ποιος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, το νούμερο 17, το οποίο βεβαίως δεν μας έχει δοθεί στη λίστα, στην κατάσταση των δύο ομάδων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πάντως οι υπόλοιποι που συνεχίζουν για τον Ηρακλή περιμένουν και ο Κεφαλάς. Για να δούμε πρώτα μάλλον αυτή τη φάση εδώ με το φάουλ που έχει κερδίσει με τον Σαρή η Σκιάθος. Ο Σαρής που πέρασε στο 31 στη θέση του Τάσου, εκτελεί μια προβολή εκεί που έγινε από τον Χισάη. Η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κεφαλά. Μόνοι ανενόχλητοι εκεί, τρεις παίκτες της Σκιάθου δεν μπορούσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του. Σχεδόν αν μπορεί να αντιδράσει Κεφαλά. Πιάστηκε κοιμόμενη εδώ η άμυνα του Ηρακλή. Κόλλησε, θα λέγαμε. Ο Ηρακλής που αγωνίζεται με τον Κεφαλά, το Μακρύ, τον Ροκά, το Στρούγκι και τον Δαμάσκο στην άμυνα. Στο χώρο του άξονα είναι ο Γκάγκας με τον Πετρόπουλο. Πιο μπροστά αγωνίζεται ο Ασλάνογλου με τον Νούσια και τον Μπάμπα. Και αναζητούμε τώρα τον παίχτη με το νούμερο 17. Ενώ από την άλλη η ομάδα της Κιάθου συνεχίζει με τους Παπάρα, Χρυσάνθη, Νικολαίδη, Έριον, Πρίφτη, Τουρναβίτη, Μπρέγκου, Σαρή, Πρίφτη, Χισάη, Ζαρίφη και Μαλάκο. Το φάουλ τώρα θα το εκτελέσει ο Γκάγκας από τα αριστερά. Στην περιοχή μπάλα μια κεφαλιά, ο Νούσκας δεν μπορεί από κοντά, απομάκρυνση και έχουμε επιθετικό φάουλ πάνω στον goalkeeper Παπάρα από τον Σπύρο Νούσια. Σε άτσαλα πάνω στον goalkeeper της Σκιάθου και τώρα έχουμε φάουλ και διακοπή στο παιχνίδι. Αυτός που έχει αποχωρήσει πάντως για τον Ηρακλή είναι ο Τανός, σίγουρα, με το νούμερο 8. Τώρα η μπάλα παίζεται στο χώρο του κέντρου. Απομάκρυνση εδώ στο χώρο του κέντρου είναι, τελικά είναι ο Μπέσας. Okay, ο Μπέσας είναι αυτός που πέρασε στη θέση του Τανού στο 45. Ο Μπέσας με το νούμερο 17, απλά μας είχε δοθεί στη λίστα με το νούμερο 16. Σε ελπίσουμε να μην έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια σε υπόλοιπες, οι επόμενες αλλαγές που θα κάνει ο Νίκος Τσιαντάκης. Γκάγκας από μακρινή, δίνοντας ύψος στην μπάλα, κεφαλιά το Χρυσάνθη, πλάγιο για τον Ηρακλή. Πλάγιο θα το κελέσει ο Δαμάσκος, τα αριστερά. Ένα τσάφ της μπάλας εκεί με τον Πρίφτη τελικά να διορθώνει και να απομακρύνει. Ο Στρούγκης με το κεφάλι κάνει λάθος. Ο Χισάη θα κοντρολάρει όμως με το χέρι. Σύμφωνα με τον διαιτητή, δέχτηκε αμέσως την υπόδειξη ο σκόρερ μέχρι στιγμής αναμέτρησης. Βαθιά μπαλιά για τον Νούσια που κρατά την μπάλα. Ανάμεσα από δύο μαρκάρεται και κερδίζει το φάουλ από τον Χρυσάνθη το φάουλ.
πάρουμε το πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπάμπα θα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Προσπαθεί να στήσει την μπάλα σε σωστό σημείο. Δεν τον βοηθάει καθόλου και το γήπεδο. Μπάμπα εκτέλεσε το δεύτερο δοκάρι. Να γυριστώ εκεί από τον Νούσια. Όχι. Από τον Δαμάσκο που είχε προωθηθεί. Η μπάλα έφυγε μακριά από τα δοκάρια του Παπάρα. Ο Δαμάσκος που βρέθηκε σε θέση center force αυτή την περίπτωση. Και ο Παπάρας για ακόμη μια φορά σε ένα γνώριμο για αυτόν σκηνικό στην την μπάλα στη γωνιά της περιοχής του και γεμίζει. Μάλλον μου σε έφυγε απευθείας πλάγιο για τον Ηρακλή. Ο Δαμάσκος καθυστερεί. Τώρα πέρασε για τον Μπάμπα, οι κόντρες εκεί, ο Μπέσας με στη φάση. Είναι και ο Μπρέγκου και έχουμε πλάγιο. Κερδίζει ο Χαφ των νησιωτών. Πλάγιο και πάλι, αυτή τη φορά όμως για τον Ηρακλή. Νούσιας. Χάνει από τον Τουρναβίτη. Ένα πέσιμο του Μπέσα. Παίζεται, δείχνει ο διαιτητής. Νέο πλάγιο για τη Σκιάθο. Στη διεκδίκηση που είχε ο Χισάη με τον Μπέσα. Και είναι πνεύμα το ωραίο Γκάγκας μπροστά από το Χισάη, κλέβει, δίνει στον Μπάμπα. Δαμάσκος, Νούσιας μπροστά από τον Τουρναβίτη. Μια μονομαχία εκεί. Και πέφτουν και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο, έχουν χτυπήσει και ο Τουρναβίτης και ο Νούσιας. Νικόπουλος ζητά γρήγορα την είσοδο του γιατρού στον αγωνιστικό χώρο. Πρόβλημα και για τους δύο. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι με τον Τουρναβίτη και τον Νούσια να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο 52ο λεπτό όλα αυτά. Και ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το σκορ, είναι πάντα στο 0-1 με το τέρμα του Χισάη, το εξαιρετικό πλασέ. Στο 37ο λεπτό έστειλε την μπάλα πρώτο στο δοκάρι και συνέχεια στα δίχτυα του Κεφαλά. Ο Νούσια σηκώθηκε. Τουρναβίτης τώρα θα σηκωθεί, ο αρχηγός των φιλοξενουμένων. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει με την μπάλα. Ο Δαμάσκος έχει ένα πλάγιο. Θα δώσει τον Γκάγκα, δεν υπάρχει ελεύθερο. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Γκάγκας όμως κάνει λάθος, απομακρύνει από την άμυνα του ο Χισάη. Τη στέλνει κατευθείαν στον Κεφαλά. Με τα χέρια στον Μακρύ. Πετρόπουλος. Απομάκρυσε τον Τουρναβίτη. Κεφαλιά που παίρνει ο Μακρύ. Στον αέρα διεκδικεί ο Νικολαίδης με τον Ασλάνογλου, φάουλ που κερδίζει ο αρχηγός του Ηρακλή. Πάλι όπως βλέπετε από τη δεξιά πλευρά με εκτελεστή για ακόμη μια φορά τον Σπύρο Γκάγκα. Ο Γκάγκας πάει να εκτελέσει, αλλά έχουμε συστάσεις από τον Νικόπουλο. Κάποια σπροξήματα εκεί μέσα στην περιοχή, ανάμεσα σε Μπάμπα και Χρυσάνθη. Τώρα θα εκτελέσει ο Γκάγκας. Χαμηλή εκτέλεση, με το κεφάλι απομακρύνει ο Νικολαίδης. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Πλάγιο εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή, απομακρύνει και πάλι ο Νικολαίδης παραχωρώντας νέο πλάγιο ακριβώς στην ίδια θέση και που εκτέλεσε προηγουμένως
Ο Γκάγκας το κάνει και τώρα. Νέα απομάκρυνση από την άμυνα των φιλοξενουμένων. Ο Ασλάνογλου στον Γκάγκα κάνει λάθος. Βγαίνει ο Νικολέδης από την άμυνα. Ο Μπρέγκου για τον Μαλάκο που δεν μπορούσε να κοντρολάρει. Βαθιά μπάλια τώρα στην πλάτη της άμυνας για τον Μπρέγκου που έχει ανέβει. Το κοντρόλ όμως που κάνει στην κίνηση δεν είναι καλό. Μπάλα φεύγει out για τους γηπεδούχους. Ένα παιχνίδι που δεν έχει αλλάξει καθόλου το στυλ του σε σχέση με το πρώτο μέρος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Από εκεί που σταμάτησε και επανεκκίνησε το παιχνίδι. Θέμα είναι κάτι λιγότερο από μέτριο. Ο Σαρίς στην περιοχή κάνει ένα σουτ με το δεξί, το κακό του πόδι. Φυσικά δεν απειλήθηκε σε καμία περίπτωση. Ο κεφαλάς η μπάλα έφυγε μακριά από τα δοκάρια του Ουρακλής, που θα πρέπει τώρα να, εκτός από το να κερδίσει τη σκιά, θα πρέπει να κερδίσει και χρόνο. Και το χρόνο μάλλον, αν θέλετε. Αντιθέτως, η Σκιάθος έχει να παίξει με το χρόνο, το έχοντας αυτό το υπέρ της 1-0. Το Ροσάρης σκάβει για τον Χισάη, απομάκρυνση. Κεφαλιά από τον Πρίφτη. Ο Μακρύ όπως στο χώρο του κέντρου χάνει ο Πετρόπουλος. Εριών Χισάη υψώνει στα δεξιά για τον Ζαρίφη. Εκείνη πιο κοντά στην μπάλα ο Δαμάσκος. Καλύπτει ρόμο το σώμα και απομακρύνει. Ο Γκάγκας υψώνει πάρα πολύ όμορφα και ξεμαρκάρει για τον Μπάμπα. Αυτός θέλει να σηκώσει με τη μία για τον Νούσια, αλλά αυτό που έκανε ήταν ένα τυφλό γέμισμα. Η μπάλα έφτασε πολύ εύκολα στον Παπάρα που τώρα παίζει και με τον χρόνο, έχοντας την μπάλα στα πόδια του. Θα μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάμπα εδώ που βιάστηκε πάρα πολύ. Αλλά η επιλογή που έκανε να δώσει μία στην μπάλα μπροστά φυσικά δεν του βγήκε σε καλό. Το πλάγιο τώρα για τα δεξιά για τους γηπεδούχους. Στον Πετρόπουλο η μπάλα θα χαθεί. Κέρδισε ο Μαλάκος, έχασε όμως και αυτός με τη σειρά του την μπάλα. Αλλά ο Ηρακλής δεν μπορεί να αναπτύξει πάνω από δεύτερη-τρίτη παλιά, έχει πρόβλημα στην ανάπτυξη. Δαμάσκος με τη μία για τον Μπάμπα. Δαμάσκος κόντρα πάνω στο χέρι του Χισάη και έχουμε φάουλ για τον Ηρακλή. Εκτέλεσε ο Γκάγκας. Νούσιας ωραία με το στήθος. Παρέμβαση του Μπρέγκου. Μπάλα εκτός. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Πλάγιο θα το εκτελέσει ο Δαμάσκος από τα αριστερά. Θα πάει σε δυνατή εκτέλεση. Μες στην περιοχή η μπάλα. Απομάκρυνση. Το κεφάλαιο Χισάη. Ο Σαρίς καθυστέρησε. Απομάκρυνε τη Σκιάθο, αλλά εκεί δεν είναι κανείς συμπαίκτης να κυνηγήσει παρά μόνο ο κεφαλάς που μπλόκαρε και έδωσε γρήγορα στο Στρούγκι. Αυτό στον Γκάγκα. Γκάγκα ψώνει για τον Νούσια. Κοντρολάρει αυτός, αλλά έχει βάλει το χέρι του ξεκάθαρα. Είδε την παράβαση ο Νικόπουλος, σημείωσε αμέσως το χέρι σε βάρος του Σπύρου Νούσια. Πολύ πύρος σεντερφόρ της ομάδας του Ηρακλή. Ενώ πηγαίνουμε να συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο Βασδέκιο. Πάντα στο 0-1 το παιχνίδι. Τώρα ένα σούτ εδώ από τον Σαρή είναι πολύ άστοχο. Πάνω από το δοκάρια του κεφαλά. Γρήγορα αυτός τον Ασλάνογλου. Αυτός με τη μία θέλει να περάσει για τον Μακρύ. Ο Νούσιας τώρα. Θα σεντράρει για τον Μπάμπα. Αυτός έβαλε το σώμα. Έρχεται από πίσω ο Γκάγκας με δύναμη να σουτάρει στην κίνηση, αλλά η μπάλα φεύγει μακριά, ψηλά, πάνω από τα δοκάρια του Παπάρα. Ο Γκάγκας εδώ θα μπορούσε να ζυγίσει καλύτερα τις επιλογές του.
Παπάρας που ετοιμάζεται για το ελεύθερο. Στο 60 πλέον, συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο Βασδέκιο Αθλητικό Κέντρο. Ο Μπέσας διεκδικεί με τον Μπρέγκου. Βγήκε από την άμυνα του Τουρναβίτης. Θέλησε να βρει με τη μία τον Μαλάκο. Εκεί βγήκε ο Κεφαλάς και μπλόκαρε. Δίνει στο Στρούγκι. Αυτός παραλίγο να χάσει το κοντρόλ, αλλά ευτυχώς για τον ίδιο κέρδισε το φάουλ. Τι σημαίνει τι λέει, κύριε, πλάκα μας κάνεις τώρα. Μπροστά τα μάτια σου έγινε. Τι λέει, τι σημαίνει. Ευτυχώς που υπάρχει τι σημαίνει, δηλαδή. Για κουσμικικό σου ήρθε τώρα, μαλάκα, πρωί πρωί. Μας πάει στα δίκη μας, πραγματικά. Όχι, ας μην θέσουμε. Μέσα και πριν τα άτομα δεν έβλεπε στη φάση. Τραχάνουν πλάνια, τρέχουν πλάνια. Γάμο τους. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την Σκιάθο να απομακρύνει για ακόμη μια φορά. Να κερδίζει ο Ηρακλής με τον Ροκά. Ο Μακρύς, ο Σαρής τώρα. Από τα αριστερά πολύ ωραία ενέργεια του Ζαρίφη. Θα γυρίσει η κόντρα που γίνεται και έχουμε κόρνερ για την ομάδα της Σκιάθο. Ο Ηρακλής που δείχνει μπλοκαρισμένος, χωρίς να μπορεί να αναπτύξει σωστά το παιχνίδι του. Το κόρνερ θα εκτελεστεί από τα αριστερά με τον Μπρέγκου. Στο δεύτερο δοκάρι για τον Μαλάκο, δεν μπορεί αυτός να σηκωθεί καν. Ήταν πολύ ψηλά η μπάλα, έφυγε απευθείας out. Για λογαριασμό των γηπεδούχων. Κεφαλάς τροφοδοτεί με τα πόδια χαμηλά τον Δαμάσκο. Μπέσας. Στρούγκης, Δαμάσκος και πάλι Στρούγκης. Δίνει στον Γκάγκα. Γκάγκα και πάλι πίσω στο Στρούγκη. Αυτός θα περάσει τον άξονα στον Μπέσα. Μπέσας θα αλλάξει για τον Μακρύ. Αυτός δίνει ύψος στην μπάλα από την πίεση του Σάρη. Διεκδικεί ο Πετρόπουλος. Παίρνει το φάουλ ο Μπρέγκου. Εδώ επεδείχθηκε ένα φάουλ υπέρ της ομάδος του Ηρακλή. Η μπάλα έφτασε στον Ασλάνογλου από τα δεξιά που στο δεύτερο μέρος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Σηκώνει την μπάλα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Νούσιας. Ο Ασλάνογλου από πίσω έρχεται για να χάσει ακόμη μια φορά. Ανορθόδοξο παιχνίδι. Τελευταία λεπτά και από τις δύο ομάδες. Η Σκιάθος που έχει περιοριστεί σε ένα ρόλο να απομακρύνει την μπάλα, χωρίς βεβαίως να δέχεται καμία ιδιαίτερη πίεση. Είμαστε στο 63 της αναμέτρησης. Στρούγκης ανεβαίνει με την μπάλα στα πόδια. Θα γεμίσει χαμηλά. Απομάκρυνση από τον Χρυσάνθη. Κάθετα για τον Μαλάκο. Αυτός θα γυρίσει κάτι σαν σέντρα σου. Την μπάλα φεύγει δίπλα το δεξί δοκάρι του κεφαλά. Καλή έμπνευση όμως αυτή από τον Ζήση Μαλάκο. Θέλησε να ευνηδιάσει εδώ τον κεφαλά. Δεν τα κατάφερε όμως. Το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται στο χώρο του κέντρου με τον Ασλάνογλου σε ομυρικές μονομαχίες εκεί με τον Νικολαίδη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού οι δυο τους. Ένα σουτ που έγινε. Μπάλα και πάλι δεν ανησύχησε τον Κεφαλάνο. Τώρα έχουμε σφύριγμα του Νικόπουλου και κίτρινη κάρτα στον Ασλάνογλου για διαμαρτυρία στο 64. Κιτρινίζεται και ο αρχηγός του Ηρακλή μετά την κάρτα που δέχτηκε στο 31 λεπτό ο Γκάγκας, ενώ για την Σκιάθο αυτός που έχει μπει στο μπλοκάκι του διαιτή Νικόπουλου είναι ο Ερίων Πρίφτη στο 44. Γέμισμα Νούσιας. Τουρναβίτης με τη μία για το Σαρή. Περιμένει ο Χρυσάντης που είχε κάνει κούρσα. Η μπάλα δεν έφτασε ποτέ σε αυτόν. Έκοψαν οι του Ηρακλή. Ο Ασλάνογλου από τα δεξιά θέλει να πάει στην ταχύτητα του Νικολαίδη. Αυτός τον ανέκοψε. Και με τη βοήθεια εκεί του Μπρέγκου η μπάλα έφτασε πλάγιο. Νέα αλλαγή τώρα για την ομάδα του Ηρακλή.
Θα είναι η δεύτερη στο παιχνίδι. Θα βγει ο Μπάμπα στο 65. Περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Το νούμερο 16. Ναι, ναι, ο Λιόλιος, αν δεν κάνω λάθος, αυτός πρέπει να είναι. Υπάρχει ένα μπέρδεμα εδώ στα νούμερα. Μας έχουν δοθεί στην κατάσταση των παιχτών του Ηρακλή. Τα λεπτά κυλούν, δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Από το 37 με το πλασέ του Χισάη, η Σκιάδος προηγείται με 1-0. Απομάκρυνση εδώ, όπως από τον Ροκά, κέρδισε ο Λιόλιος και στο χώρο του κέντρου. Έχασε όμως τη συνέχεια. Σαρίς. Πετρόπουλος στο χώρο του κέντρου. Στο Νούσια. Αυτός υψώνει ωραία μες στην περιοχή για τον Πετρόπουλο. Θα γυρίσει αυτός, δεν μπορεί ο Λιόλιος να μπει στη φάση. Ασλάνογλου. Προσπίτης του Νικολαίδη, χάνει ακόμη μια μονομαχία. Απομάκρυνση. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Σαρίς κέρδισε για τους φιλοξενούμενους και θέλει να ξεμαρκάρει για τον Μαλάκο. Είναι πολύ δυνατή η παλιά του. Απευθείας πλάγιο. Δεν μπορούσε ούτε καν να ξεκινήσει την προσπάθεια του ο Μαλάκος σε αυτή την πρόθεση που είχε ο συμπαίκτης του. Το πλάγιο καθυστερεί να εκτελεστεί από τα δεξιά με τον Μακρύ. Χαμηλά στον Ασλάνογλου, πίσω η μπάλα στον Στρούγκη. Αυτός γεμίζει τώρα. Εκείνο ο Τουρναβίτης με το κεφάλι που απομακρύνει. Βγαίνει ξανά από την αμυνά του, κέρδισε τις κόντρες ο Πετρόπουλος, πιο μακριά ο Πρίφτη. Κεφαλιά από το Στρούγκη, ο Μαλάκος είναι εκεί, θα ελέγξει πολύ ωραία. Κατεβάζει την μπάλα. Καλό αριστερό που διαθέτει. Τροφοδοτεί στα αριστερά τον Μπρέγκου. Η σέντρα που θα γίνει, απομάκρυνση από τον Μπέσα, όπως πλάγιο για την ομάδα του νησιού που κερδίζει πολύτιμα λεπτά στην προσπάθεια που κάνει να υπερασπιστεί αυτό το υπέρ της 1-0. Το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Νικολαίδης. Εδώ δίνει αλλαγή ο διαιτητής Νικόπουλος την εκτέλεση του πλάγιου. Πολύ εκτέλεση εδώ από τον Νικολαίδη. Μια κόντρα πάνω στον Γκάγκα και φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Σαρί. Στο 68. Κίτρινη κάρτα και για τον Σαρί. Και αυτός στον μπλοκάκι του διαιτητή, δεύτερος για την ομάδα της Κιάθου μετά τον Πρίφτη στο 44. Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Σίγουρα αναμένεται με ενδιαφέρον. Όχι τόσο βεβαίως από πλευράς θεάματος, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό το τομέα. Αλλά από θέμα της εξέλιξης του παιχνιδιού, καθώς αυτό το 1-0 φυσικά είναι έθραυστο σκορ. Φάλε θα του θελέσει για τον Ηρακλή ο Νούσιας, ο Γκάγκας, συγγνώμη.
Θα γεμίσει προς την περιοχή, χαμηλά η εκτέλεση, θα βρει τον Νούσια, στριφογυρίζει αυτός, κρατά την ισορροπία του, θα χάσει όμως συνέχεια από τον Ζαρίφη που απομακρύνει. Με το κεφάλι ο Ροκάς, με τη μία στην κόντρα τώρα η Σκιάθος από τα αριστερά με τον Μαλάκο. Ανεβαίνει και ο Χρυσάνθης, τον έχει δύο Μαλάκο, στέλνει ένα σεντράρι, αλλά δεν κέρδισε ούτε το πλάγιο, όχι, τελικά είναι για τη Σκιάθο το πλάγιο, άλλαξε την απόφαση του διαιτητής. Ο ίδιος ο Μαλάκος είναι που θα εκτελέσει. Ένα σούτεξ στην περιοχή, ο κεφαλάς πέφτει και μπλοκάρει αυτό το σούτ του Μπρέγκου, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα, και δίνει γρήγορα στο Δαμάσκο, αυτός χάνει το κοντρόλ. Ο Χισάι διεκδικεί, τον ανέκοψε προσωρινά παραχωρώντας πλάγιο στο 70. Ο Στρούγκης έτοιμος να γεμίσει. Εκεί που δεν είναι κανείς παρά μόνο ο Μπρέγκου, αλλά έκανε λάθος και αυτός. Πετρόπουλος κέρδισε φάουλ από ένα μαρκάρισμα εκεί στο χώρο του κέντρου, με τον Γκάγκα να πηγαίνει γρήγορα στην εκτέλεση, στοχεύοντας τον Νούσια. Τουρναβίτης αφήνει την μπάλα για τον Παπάρα, ο οποίος πολύ ψυχρέμα κοντρολάρει με το στήθος, παρακαλώ, και συνέχεια από την πίεση του Νούσια μπλοκάρει την μπάλα ώστε να κερδίσει χρόνο για την ομάδα του. Το βολέ έχει στόχο το κεφάλι του Μαλάκου, εκεί όμως κέρδισε αρχικά ο Ροκάς. Μπαίνει ο Σαρίς τώρα στη φάση, ανατρέπεται και έχουμε φάουλ σε εξαιρετική θέση για την ομάδα της Κιάθου. Τόσο για το πόδι του Σαρί, όσο και για το πόδι του Μαλάκου, και οι δύο αριστεροπόδαροι διαθέτουν εξαιρετικά χτυπήματα και η μπάλα θα στηθεί και στον άξονα του τέρματος του κεφαλά, στο ημικύκλιο της περιοχής. Εξαιρετική θέση, επαναλαμβάνω, για απευθείας εκτέλεση. Και όντως ο Μαλάκος ήταν αυτός που θα αναλάβει αυτή την φάση. Με το καλό αριστερό που διαθέτει. Πολυπρόσωπο τώρα το τείχος των παιχτών του Ηρακλή. Το στείνει ο κεφαλάς εκεί προκειμένου να μην υπάρχουν, μην υπάρχει οπτικό πεδίο προς την εστία του. Ο Νικόπουλος ζητά από το τείχος να πάει πιο πίσω. Ο Μαλάκος τώρα θα εκτελέσει μπάλα πάνω στο τείχος. Ένα σούτ από τον Μπρέγκου, η μπάλα και πάλι κοντράρει. Γέμισμα εκεί, υπάρχει καμία τύχη. Η μπάλα φεύγει ψηλά πάνω από το δοκάρι του κεφαλά. Πέρασε ανεκμετάλλευτη με το χειρότερο δυνατό τρόπο για την ομάδα της Κιάθου αυτή η φάση. Τώρα θα έχουμε ακόμη μία αλλαγή για τον Ηρακλή. Στο 73 αποχωρεί ο Μακρύ. Να δούμε ποιος θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα εδώ διεκδικείται από τον Ροκά και τον Μαλάκο, από μάκρυν ο Ροκάς. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου ελέγχεται από τους φιλοξενούμενους. Ζητούν χέρι εδώ στην προσπάθεια του Ζαρίφη και όντως υποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Είναι ο Μπατσικώστας αυτός που πέρασε, το νούμερο 12. Ο Μπατσικώστας με το νούμερο 12 στη θέση του Μακρύ στο 73. Τέλειται γρήγορα το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Καλύπτουν εκεί οι αμυνόμενοι. Ο Τουρναβίτης όπως απομακρύνει μπάλα εκτός γηπέδου, πλάγιο για τη Σκιάθος στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Η σέντρα που γίνεται τώρα μες στην περιοχή, απομακρύνουν οι αμυντικοί. Ασλάνογλου κάτι σαν σέντρα σου, την μπάλα παίρνει πολύ ύψος, δεν δυσκολεύει τον Παπάρα. Μπλόκατα πολύ εύκολα. Το βολέ του Παπάρα φτάνει στην αντίπαλη περιοχή
κατευθείαν στα χέρια του κεφαλαίου, ενώ πήγε να μπει στη φάση ο Μαλάκος. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Νούσκας με τη μία θα βρει τον Ασλάνογλου. Στα αριστερά προσποιείται αυτός. Δίνει για τον Δαμάσκο που έχασε το κοντρόλ. Κέρδισε ο Χισάη που γεμίζει για τον Μαλάκο από την άλλη πλευρά. Και όμως βγήκε κεφαλάς και μπλόκαρε. Άναρχο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Το γέμισμα τώρα από τον Ροκά, εκεί που είναι μόνο ο Νικολαίδης. Αφήνει την μπάλα, την καλύπτει. Τώρα την δίνει στον Πρίφτη. Τόσο θα γεμίσει, αλλά μια κόντρα εκεί που έγινε. Βγάζει νικητή τον Μπατσικώστα. Θέλει να σεντράρει τον Νούσκα, συγγνώμη, ο Νούσκας δεν τα κατάφερε, η μπάλα του φεύγει εκτός. Είναι out για την Σκιάθο, ακριβώς στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παπάρας εκτέλεσε χαμηλά. Ο Ζαρίφης θέλει να περάσει κάθε για τον Μαλάκο. Βγαίνει ο κεφαλάς. Ασυνεννοησία και με τον Ροκά που τελικά θα ελέγξει. Αλλά κάνει λάθος στη συνέχεια. Αβίαστο λάθος από τον center back του Ηρακλή. Αλλά η παιχνίδι για τον Χισά είναι πολύ δυνατή παλιά. Δεν προλαβαίνει ο σκόρερ της αναμέτρησης να κυνηγήσει. Την άφησε και έφυγε out. Με τον κεφαλά τώρα να βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα επαναφέρει γρήγορα. Και που είναι ο Μπέσας. Χάνει την κεφαλιά αλλά με φάουλ από τον Ζαρίφη. Εκτελεί γρήγορα ο Γκάγκας. Για τον Νούσια. Νικολαίδης με το κεφάλι. Ο Νούσιας θα γυρίσει. Αλλά αυτό που κάνει σίγουρα δεν το ήθελε ο ίδιος. Χωρίς να βλέπει γύρισε. Έδωσε ύψος την μπάλα. Και αυτή έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παπάρα. Έλα. Έλα. Τώρα αναζητείτε μπάλα, βρήκε μια ο Παπάρας και τώρα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Θα πάει ο Χειμωνίδης. Βεβαίως τώρα για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται το ίδιος, γιατί πήγε μόνος του μέχρι ένα σημείο να μαζέψει την μπάλα. Το γύρισμα προς τα πίσω, ο Στρούγκης απομακρύνει. Και είναι ο Τουρναβίτης που βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Βρίσκει τον Πρίφτη, κέρδισε. Γιατί που μπήκε, τι σε κατεβάσει. Πετρόπουλος, αλλά με φάουλ, σύμφωνα με τον Νικόπουλο. Καλά, θα έρθω να το βρω από εκεί, δεν γίνεται από εδώ τώρα. Ναι, γι' αυτό ακριβώς θα έρθω εγώ από εκείνη στο χέρι. Το γέμισμα που γίνεται είναι στο 77. Η απομάκρυνση, διεκδίκηση της μπάλας, ο Νούσιας δεν μπορεί, φάουλ για την Σκιάθο, ενώ ο Νούσιας διαμαρτύρεται έντονα στο διτή της αναμέτρησης. Στο 78 λεπτό. Οδεύουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Μια αμφίροπης αναμέτρησης που δεν προσφέρει θέαμα, αλλά κρατά το ενδιαφέρον αναφορικά με το ποιος θα είναι ο νικητής αναμέτρησης μέχρι το τέλος. Κεφαλιά από τον Χισάη που έχει χτυπήσει εδώ τώρα στο πέσιμο. Απομάκρυση από τον Χρυσάνθη. Και ο Δαμάσκος στο πλάγιο. Γρήγορα εκτελεί για τον Ασλάνογλου. Αυτός με τα κουνάκι βρήκε την μπάλα, αλλά εκεί δεν είναι κανείς. Παρά μόνο παίχτες της Σκιάθου που απομάκρυναν. Ο Στρούγκης χάνει το κοντρόλ. Κρατά ο Ζαρίφης. Θέλει αλλάξει για τον Μαλάκο. Εκεί παραλίγο να υπάρξει στην ενωσία ανάμεσα σε Ροκά και κεφαλά. Τελικά γκολκίπερ του Ρακλή μπλόκαρε. Στρούγκης προσποιείται στο Ζαρίφη. Δίνει στον Γκάγκα. Σωστά γεμίσει. Στόχο τον Νούσια. Κεφαλιά του Τουρναβίτη. Ο Ασλάνογλου στην περιοχή δεν προλαβαίνει να σουτάρει. Παίρνει όμως μια κεφαλιά. Ο Νούσιας θα κατεβάσει. Η απομάκρυνση. Μπαλαφτάνει και στα αριστερά που ο Δαμάσκος προσποιείται και την αφήνει να περάσει πλάγιο. Θα εκτελέσει ο ίδιος.
δυνατή εκτέλεση, κεφαλιά εκεί που γίνεται στο πρώτο δοκάρι, ξαφνικά από τον Λιόλιο η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παπάρα, που ήλεγχε την πορεία της φάσης βέβαια. Ξαφνικά και πετάχθηκε στην καρδιά της άμυνας ο παίκτης του Ηράκλη. Φάνηκε σαν να μην τον περίμεναν οι σκιαθήτες. Ενώ είμαστε 10 λεπτά πριν την συμπλήρωση των 90. Ο Χισάη παίρνει μια κεφαλιά. Μπαίνει ο Σάρης στη φάση μαζί με τον Στρούγκη που καλύπτει. Αλλά ο Σάρης έξυπνα παίρνει το κόρνερ. Πέταξε την μπάλα πάνω στον Στρούγκη. Πάρα πολύ έξυπνα κέρδισε το κόρνερ ο σέντερ φορ των νησιωτών. Τώρα θα έχουμε μια αλλαγή για τους νησιώτες. Αποχωρεί ο Μπρέγκου στο 81. Ο οποίος παίκτης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, αυτός πρέπει να είναι ο Γραβάνης αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 14, για να δούμε. Το κόρνερ θα το λέει σε εντωμεταξύ ο Σάρης, πρώτο δοκάρι, μπάλα θα περάσει, είναι ο Γραβάνης αυτός που μάλιστα έκανε και την πρώτη του επαφή, η μπάλα βρήκε στο σώμα του Πετρόπουλου και πέρασε πάλι κόρνερ. Κόρνερ και πάλι από τον Αντώνη Σαρή. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι με το κεφάλι, θα απομακρύνει. Ο Ρουκάς ο Νούσιας κατεβάζει ωραία. Και βρίσκει τον Ασλάνογλου. Αυτός τώρα είναι κλεισμένος, ο Τουρναβίτης. Ωραία. Βάζει το σώμα του και απομακρύνει. Δαμάσκος γρήγορα στο πλάγιο για τον Γκάγκα. Υψώνει αυτό στην μπάλα εκεί που δεν είναι κανείς παρά μόνο ο Ζαρίφης που απομάκρυνε παραχώροντας νέο πλάγιο λίγα μέτρα πιο μπροστά από ό,τι βλέπετε. Με στην περιοχή τώρα η μπάλα με τον Νούσια, αν θέλει να γυρίσει τα καταφέρνει, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Εύκολα έπεσε ο Παπάρας και μάζεψε. Παπάρας δίνει συνέχεια με βολέ. Μπάλα παίζει στο χώρο του κέντρου ο Μαλάκος, μια κεφάλια απομακρύνει. Ο Στρούγκης έρχεται πίσω, ο Μαλάκος που θέσει αριστερά έτοιμος να γυρίσει. Πραγματοποιεί το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ήταν ο Γραβάνης που καραδοκούσε. Απομάκρυναν όμως και τώρα ο Μπατσικώστας ξεμαρκάρει για τον Νούσια. Πετρόπουλος με τη μία για τον Ασλάνογλου και είναι ο Τουρναβίτης που είναι πανταχού παρών εκεί στην άμυνα της Σκιάθου, νικητής στις περισσότερες μονομαχίες, ο αρχηγός της νησιώτικης ομάδος. Προσπίσει από τον Ασλάνογλου σέντρα δεύτερο δοκάρι για το Λιόλιο. Μπαίνει στη φάση ψηλά εκεί το πόδι, απομάκρυνση από τον Χισάη. Έχουμε out υπέρ της ομάδος του Ηρακλή. Στο 83 προς 84 πλέον. Θυμίζουμε ότι το τέρμα του Χισάη χωρίζει τις δύο ομάδες το 37ο λεπτό με εκείνο το εξαιρετικό πλασέ που έστειλε την μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι και συνέχεια στο βάθος της εστίας του κεφαλά για αυτό το 1-0. Παπάρας εκτέλεσε το ελεύθερο κεφαλιά από τον Μπρίφτη. Ο Στρούγκης αφήνει για τον κεφαλιά που μπλοκάρει και πάει γρήγορα σε βολέ. Εκεί είναι μόνο Χρυσάνθης. Ο Μπρίφτη πέρασε, έκλεψε ο Ροκάς το κεφάλι, ο Νικολαίδης, ο Μαλάκος που έρχεται από πίσω. Έχουμε υπόδειξη για offside τον κύριο Σακά, το δεύτερο βοηθό. Thank you.
Ο Λιόλιος κάνει μια προσπάθεια, ανατρέπεται χωρίς φάουλ από τον Πρίφτη. Αυτός γέμισε για τον Μαλάκο και ήταν μόνο ο κεφαλάς. Γρήγορα με τα χέρια στο Ροκά, που ανεβαίνει σε ρόλο δεξιού προς το φυλακά. Θα γεμίσει. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Χρυσάνθη. Ο Γκάγκας ανοιχτό κοντρόλ χάνει την μπάλα. Κέρδισε ο Χισάη που είναι πιο γρήγορος. Το περνάει στο σπριντ, θα περάσει για τον Μαλάκο, αλλά εκεί έχουμε πάλι ψηλά την σημαία του βοηθού. Εδώ ελέγχεται η φάση. Σηκώνει συζήτηση αυτή η υπόδειξη από τον κύριο Σακά. Μας περιπτώσει το παιχνίδι συνεχίζεται απομάκρυνση από τους αμυντικούς της Κιάθου. Ο Ζαρίφης στο χώρο του κέντρου διεκδικεί. Κέρδισε ο Νούσιας. Θέλει να παίξει κάθετα με τον Πετρόπουλο. Δεν τα καταφέρνει. Ο Νικολαίδης απομακρύνει και παραχωρεί πλάγιο ακριβώς στο 85. Θα έχουμε και ακόμη μία αλλαγή για την ομάδα της Κιάθου. Να δούμε ποιος θα μπει και ποιος θα αποχώρησε. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ζαρίφης αυτός που αποχωρεί. Πολλά χιλιόμετρα από τον νεαρό, στο 86 πλέον. Έξω λοιπόν ο Ζαρίφης. Έκανε αθόρυβη δουλειά και σήμερα. Νεαρός. Και περνά στον αγωνιστικό χώρο, περιμένει ο Φερετζέλης αυτός. Να δούμε. Το νούμερο 17 όντως είναι ο Φερετζέλης. Η απομάκρυνση στο χώρο του κέντρου. Μια κεφαλιά από τον Μαλάκο πάνω στη σημαία του βοηθού. Υπόδειξη για offside στον center for των Ισιωτών. Τον άλλον τον είδη στον ούτε σου είναι αυτός. Γέμισμα μες στην περιοχή τώρα, ένα γύρισμα εκεί από το Δαμάσκο, απομάκρυνση. Ασλάνογλου ξανά για το Δαμάσκο. Απομάκρυνση μπάλας πλάγιο για τον Ηρακλή. Τώρα έχουμε παίχτη της Κιάθου πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι στο 87 πλέον. Αυτός που χτύπησε ήταν ο Πρίφτη. Το παιχνίδι τώρα θα συνεχιστεί με τον Δαμάσκο στην εκτέλεση του πλαγιού. Απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Χρυσάνθη. Νέα κεφάλι από τον Γκάγκα, γέμισμα από τον Δαμάσκο. Και ο Φερετζέλης δεν μπορεί να ελέγξει την μπάλα. Ο Γκάγκας όπως δίνοντας ύψος. Τουρναβίτης ακόμη μια μονομαχία από την οποία βγαίνει νικητής. Ασλάνογλου για τον Πετρόπουλο. Η σέντρα μες στην περιοχή. Πάλι ο Τουρναβίτης. Κόρνερ, συγγνώμη, για τον Ηρακλή. Τελευταία δύο λεπτά στην αναμέτρηση. Συν τις καθυστερήσεις που θα κρατήσει ο κύριος Νικόπουλος βεβαίως. Το κόρνερ θα εκτελεστεί από τον Ασλάνογλου. Όχι, από τον Γκάγκα. Στο πρώτο δοκάρι, μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Γραβάνης εκεί με το ύψος του απομακρύνει. Ο Ασλάνογλου ένα σούτι κόντρα και τώρα η Σκιάδος βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Φερετζέλη. Απ' την άλλη ανεβαίνει και ο Γραβάνης. Εδώ είναι offside, είναι υπόδειξη για offside σε βάρος του Πρίφτη. Πάνω η σημαία από τον Σακά που έκοψε αυτή τη φάση. Φίλε μου. Εκτελέστηκε γρήγορα το offside. Στρούγκης. Θα γεμίσει. Ο Νούσιας εξ την περιοχή. Απομάκρυνση. Ο Πετρόπουλος ένα γέμισμα. Ο Ασλάνογλου μες στην περιοχή θα προσποιηθεί. Θα σεντράρει εκεί που δεν είναι κανείς. Μόνο ο Γραβάνης που απομάκρυνε.
θα διεκδικήσει ο Μπέσας με τον Μαλάκο. Πετρόπουλος παίρνει την μπάλα, κρατά στην κατοχή του, όμορφα. Ξεμαρκάρει για τον Ασλάνογλου. Σας κλείνεται, έρχεται στον άξονα. Αλλάξει παιχνίδι στα δεξιά για τον Γκάγκα. Προωθεί για τον Μπέσα, θα γυρίσει, προβολή και κόρνερ. Στο 90 ακριβώς. Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες του Ηρακλή να φανεί απειλητικός προς την εστία του Παπάρα. Το κόρνερ με τον Γκάγκα στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν οι αμυνόμενοι. Ο Πετρόπουλος κοντά στην μπάλα. Προσποιείται αλλά θα χάσει. Και τώρα ο Μαλάκος με τον Μπατσικώστα. Κρατά ο Μαλάκος, Μπατσικώστας πιο κοντά. Πολύ ώρα θα περάσει την μπάλα όμως για το Φερετζέλη που εκεί δεν τον βοηθά το γήπεδο. Χάνει το κοντρόλ. Κέρδισε ο Μπατσικώστας και ενώ ο Φερετζέλης θα βγαίνει φάτσα με τον κεφαλά σε αυτή την περίπτωση. Ασλάνογλου. Μπροστά η μπάλα για κανέναν. Εκείνο χισάει μόνο. Χισάει που περνάει για το Φερετζέλη. Είναι φρέσκος αυτός, έχει δυνάμεις. Θα κρατήσει μπροστά από τον Ροκά. Κρατά ο Φερετζέλης. Ο Ροκάς τον πιέζει. Με πλάγιο για τον Ηρακλή δίνει ο βοηθός. Ενώ έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Έχουν συμπληρωθεί τα 90. Ήδη παίζουμε, διανύουμε το πρώτο λεπτό. Εδώ δίνει και κάρτα ο διαιτητής για τις διαμαρτυρίες. Τώρα νομίζω μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Στο δεύτερο λεπτό προς τρίτο των καθυστερήσεων. Εκτελεί ο Γκάγκας. Η κεφαλιά απομάκρυνσε πρώτο χρόνο. Η μπάλα θα φτάσει στο Ροκά που σουτάρει από πλάγια θέση και η μπάλα φεύγει μακριά πάνω από τα δοκάρια του goalkeeper Παπάρα και νομίζω ότι κάπου εδώ δύσκολα θα έχει νέα ευκαιρία ο Ηρακλής για να απειλήσει. Για να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Είναι ωραία ομάδα αυτή. Ονομάζω τα ονόματα του. Αυτά και με εκείνο ο Παπάρας ετοιμάζεται για να εκτελέσει το ελεύθερο στο δεύτερο λεπτό συμπληρωμένο. Έχουμε και αλλαγή τώρα για λόγους σκοπιμότητας. Προφανώς για την ομάδα της Κιάθου θα αποχωρήσει ο Νικολαίδης, ο αριστερός οπισθοφύλακας. Να δούμε ποιος θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Νικολαίδης πάντως είναι αυτός που αποχώρησε και στη θέση του θα περάσει λογικά ο Νασιάκος, πρέπει να είναι αυτός. Νούμερο 13, όχι, είναι ο Σακά. Μπάλα έφυγε πλάγιο για τον Ηρακλή. Ίσως η τελευταία ευκαιρία για τους δυνατή εκτέλεση του Μπατσικώστα. Παρέμβαση εκεί και απομάκρυνση από τον Πρίφτη. Μαλάκος, ψύχρεμα για το Φερετζέλη. Αυτός στον Σαρή. Ο Σαρής κρατά, θα περάσει τον Μπατσικώστα. Έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που η μπάλα δεν περνά. Out, αλλά είναι ο Δαμάσκος που την κατεβάζει, αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα, για καθώς έχουμε το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Νικόπουλου. Αυλία λοιπόν στο παιχνίδι, με την Σκιάθο να φεύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης από το ΒΑΣΔΕ και Αθλητικό Κέντρο, χάρη στο τέρμα του Χισάη με πλασέ στο 37ο λεπτό σε ένα πολύ κακό παιχνίδι, πολύ κακό ποιοτικά μάτς. Σκιάδος πήρε αυτό που ήθελε. Μετά τον Διαγόρα στο Στεφανοβίκιο φεύγει με το διπλό και από την έδρα του Ηρακλή. Ικανοποίησε βεβαίως τους νησιώτες που φτάνουν στους 10 βαθμούς. Αντιθέτως, ο Ηρακλής θα μείνει στους 4. Αυτά λοιπόν
για το παιχνίδι μας εδώ από το Βασδέκιο. Ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν κοντά στην σημερινή μετάδοση του www.volleyslive.gr. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά.